Το όραμα πρέπει να γίνει πράξη και να καταβληθεί μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να σχεδιαστούν με μεθοδικότητα οι απαιτούμενες ενέργειες για να εκπληρώσει επιτυχώς η σχολεία σωμάτων στο Αμάρι Ρεθύμνου τους σκοπούς της προς όφελους της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξης. Οι επισημάνεις αυτές έγιναν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, στην οποία συζητήθηκε ο προγραμματισμός της περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με την οικονομοτεχνική μελέτη για τη λειτουργία της σχολής, αλλά και η ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στις αρμόδιες αρχές. Εμείς ήδη έχουμε εκπονήσει σαν περιφέρεια μία οικονομοτεχνική μελέτη, προκειμένου αυτό το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο για την κτηνοτροφία να μπορέσουμε να το αναβιώσουμε, ναι. Εντός των ημερών στις προσεχείς οικονομικές επιτροπές της περιφέρειας έχουμε και τα έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης για κτηριακές εγκαταστάσεις, τις μελέτες για κτηριακές εγκαταστάσεις προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα γίνουν εκτός από τα διοικητήρια και όλα τα κτίρια τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσουμε τη μονάδα εγωπροβατοτροφίας. Είναι γεγονός ότι έπειτα από τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια, πλέον όλα είναι έτοιμα για τη δημιουργία του πρότυπου ερευνητικού κέντρου εγωπροβατοτροφίας με την επωνυμία Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων. Πρόκειται για ένα έργο που Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αμαρίου και Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελγοδήμητρα ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο τη στήριξη της νησιωτικής κτηνοτροφίας. Αρχίσαμε λοιπόν έναν αγώνα με την περιφέρεια από το 2011, προκειμένου να πείσουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Γεωργίας, να μας παραχωρήσει για 30-40 έτη τις εκτάσεις εκεί, έτσι ώστε με μελέτη και χρήματα της περιφέρειας να αναβιώσουμε αυτό το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο της σχολής ασωμάτων που αφορά στο πρωτογενή τομέα και κυρίως την κτηνοτροφία, έτσι με όρους 21ου αιώνα. Στα 550 στρέμματα της σχολής ασωμάτων θα επαναλειτουργήσει μετά από δεκαετίες η πρακτική γεωργική σχολή ασωμάτων με στόχο τη διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών, εγών και προβάτων της περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της εγωπροβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και της μεταποίησης των προϊόντων της.